Μας έχουμε τον προπονητή του Αγρίνου, τον Κώστα Γουργούλια. Κώστα, με σημαντική νίκη απέναντι στην ομάδα των Καριών. Μια νίκη η οποία κατά ενδεχόμενα βάσει και το να γίνει και αγώνας μπαράζ, να καταλάβετε τη δεύτερη θέση. Πες μας λίγο για την παρουσία της ομάδας σήμερα. Κοίτα, Κώστα, σήμερα τα πράγματα για μας ήταν μονόδρομος. Θέλαμε οπωσδήποτε την νίκη. Δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα για μας για να κατακτήσουμε την τρίτη θέση. Εφόσον είδαμε ότι δεν μπορούσαμε να κυνηγήσουμε πλέον τη δεύτερη θέση, αν και κάναμε υπερπροσπάθεια όλο το δεύτερο γύρο, όπως ξέρεις και το ξανά είπα και την προηγούμενη φορά, είμαστε αίτητοι σε όλο το δεύτερο γύρο. Όμως πραγματικά τα παιδιά δώσανε και την ψυχή τους για ακόμα ένα παιχνίδι. Το τονίζω και το λέω συνέχεια αυτό. Άλλοι τραυματισμένοι, πάλι ο επιθετικός μου, ο Μακούμ που έβαλε και τον γκολ, πάλι με ένα πόδι. Γενικότερα, ειδικά και αυτή την εποχή, ξέρω τα πράγματα είναι δύσκολα με τις προπονήσεις, δεν μπορούν εύκολα να κάνουμε, πράγματα δεν μαζεύονται. Γενικότερα όμως τα πράγματα πήγαν πολύ καλά σε εμάς, το θέλαμε περισσότερο το παιχνίδι και θεωρώ ότι στα σημεία ήμασταν καλύτεροι και δίκαια κερδίσαμε τις Καριές. Συγχαρητήρια όμως και στην νίκη Καριών, η οποία έκανε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Και της εύχομαι και αυτής καλή συνέχεια. Βασικά ένα παιχνίδι έμεινε και καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, έχουμε τώρα τελευταία αγωνιστική με το Κεραμίδι. Ναι. Όπου ελπιστεί, αλλά γενικά η εικόνα της ομάδας και ειδικά και κυρίως στο δεύτερο γύρο ήταν μια εξαιρετική πορεία. Ναι. Έτσι. Μας βοήθησε πάρα πολύ η παρουσία και άλλων παιχτών, η οποία έδωσε ένα άλλο κίνητρο. Είχαμε προβλήματα, είχαμε τραυματισμούς, είχαμε απώλειες παιχτών. Αλλά σημασία έχει ότι έχουμε φτάσει στο τέλος και πήγαν όλα καλά τα πράγματα. Τώρα για τη νέα χρονιά. Τη νέα χρονιά θα δείξει. Έγινε. Σε πολύ να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι.